Χαμός γίνεται στην Τουρκία καθώς πολύ γνωστός Τούρκος στρατιωτικός αναλυτής συνελήφθη στην κατοικία του στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της έρευνας της Αγγελίας της Άγκυρας για διασπορά πληροφοριών που θα έπρεπε να παραμείνουν εμπιστευτικές για πολιτικούς ή κατασκοπευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το γραφείο της τουρκικής αγγελίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μετίν Γκουρκάν οδηγήθηκε στην Άγκυρα και ανακρίθηκε από το τμήμα αντιτρομοκρατικής του αστυνομικού τμήματος της Άγκυρας. Αφού υπηρέτησε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις για πολλά χρόνια, ο Τούρκος στρατιωτικός αναλυτής Γκουρκάν παρήχε πλέον, όπως είπε, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άτομα και οργανισμούς που τις αναζητούν. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, είπε ότι παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Τουρκία αλλά και σε άλλα έθνη της περιοχής και ότι το υλικό που παρέχεται σε αυτό το πλαίσιο είναι ανοιχτό στο κοινό, δεν εμπλέκεται σε κατασκοπία και δεν ανταλλάσσει απόρριτα έγγραφα. Ο Γκουρκάν ισχυρίζεται ότι συναντά διπλωμάτες στην Τουρκία σε τακτική βάση και τους παρέχει αναλύσεις με αντάλλαγμα χρήματα. Έρευνα από το γραφείο του αρμόδιου Τούρκου εισαγγελέα οδήγησε στην εντολή να συλληφθεί ο Γκουρκάν και να οδηγηθεί στη φυλακή για παράνομη απόκτηση ευαίσθητων πολιτικών ή στρατιωτικών πληροφοριών. Όπως αναφέρει το τουρκικό Halk TV, ο Γκουρκάν έλαβε χρήματα για αναλύσεις που σχετίζονταν με την κατάσταση στο Ιράν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο από Ισπανούς και Ιταλούς διπλωμάτες. Το Halk TV ισχυρίζεται ότι στις 30 Νοεμβρίου 2020 ο Γκουρκάν έδωσε κρυφά ένα φάκελο από κάτω από το παλτό του σε έναν Ισπανό διπλωμάτη σε ένα ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη, και αυτό έχει καταγραφεί από την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT. Το ενδιαφέρον είναι ότι αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του τουρκικού κόμματος ΔΕΒΑ με επικεφαλή τον Αλί Μπαμπατζάν. Αν αποδειχθεί ότι ο Τούρκος στρατιωτικός αναλυτής πουλούσε απόρριτα αρχεία, τότε θα έχει διαπράξει σκάτη προδοσία κατά της πατρίδας του και θα μπει πολλά χρόνια φυλακή, αν όχι ισόβια, όπως θα πρέπει να γίνεται σε κάθε προδότη ανεξαρτήτως εθνότητας. Η είδηση πάντως αυτή αποτελεί και ένα πολύ καλό παράδειγμα στο γιατί το κοινό θα πρέπει πάντα να εξετάζει αυτά που ακούει από αντίστοιχους αναλυτές και να βασίζεται μόνο στη δική του κρίση και έρευνα για να εξάγει συμπεράσματα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.